Η προσπάθεια της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι να επανακαθορίσει το πολιτικό τοπίο όπου ο ρόλος της θα είναι ενισχυμένος, τόνισε σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Παντελής Μαστρογιάννης, παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιο Μαγνησίας καθώς βέβαια και την πολιτική πρόταση του πολιτικού φορέα του Φώτη Κουβέλη. Όπως επεσήμανε, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των παραδοσιακών δυνάμεων της Αριστεράς θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέα διέξοδα, είτε εντός είτε εκτός ευρώ. Η Δημοκρατική Αριστερά, τόνισε ο κ. Μαστρογιάννης, απορρίπτει τους μονοδρόμους και αναγνωρίζει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό κράτος, με βασικούς άξονες την κοινωνική προστασία, τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αναπτυξιακή προοπτική. Οι λύσεις βρίσκονται με τη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και οικονομικά ενοποιημένη, με ένα σύμφωνο σταθερότητας και αειφόρου ανάπτυξης, κοινή αντιμετώπιση του χρέους και έκδοση ευρωμόλου. Παράλληλα, προτείνει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας για μια δημοκρατική, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη διέξοδο από την κρίση. Η Δημοκρατική Αριστερά, επεσήμανε ο κ. Μαστρογιάννης, είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, όμως υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις που θέτουμε είναι σύμπτωση σε προοδευτικό πρόγραμμα, φερέγγιες πολιτικές και αξιόπιστα πρόσωπα για την εφαρμογή του. Την πρότασή μας αυτή την προτείνουμε σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και τη στηρίζουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική και προγραμματική βάση. Οι υποψήφοι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς στη Μαγνησία είναι ο Στέργιος Γαρδικλής, εκπαιδευτικός συνδικαλιστής και πρώην Δημοτικός Συμβούλιος Αλμυρού, η δικηγόρος Εύη Δελιπέτρου, ο Στέφανος Λάζος, εκπαιδευτικός συνδικαλιστής και πρώην Δημοτικός Συμβούλιος Νέας Ιωνίας, ο νυν Αντιδήμαρχος Βόλου Φώτης Λαμπρινίδης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς και πρώην Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος Παντελής Μαστρογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Ιολκού Πάρης Μουτσινάς και η δικηγόρος Ελένη Τσαλαβρέτα.